Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Καναλιού. Σήμερα ολόφρεσκο Hunter Vlog επεισόδιο, το οποίο το ψηφίσατε εσείς εχθές στο Community Tab του YouTube, όταν ρώτησα ότι αυτή τη βδομάδα δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, τι θα θέλατε να κάνουμε από τα δύο, ένα 10-1 ή ένα unboxing συλλεκτικής, και ψηφίσατε 10-1. Από ό,τι είδα, το πρώτο επεισόδιο που είχα κάνει πρόσφατα, το 10-1, αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό, είχε πάρα πολλές προβολές, κοντά 100 σχόλια, δηλαδή οι γραφικά μου στάνταρτ ήταν πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Ευχαριστώ για την αγάπη που δείξατε σε εκείνο το επεισόδιο και αυτό μου έδειξε ότι θέλατε κι άλλα τέτοια παρόμοια επεισόδια αυτής της playlist. Κάποιοι μου δώσατε ιδέες και φυσικά το σημερινό επεισόδιο πήρε σάρκα και οστά από το σχόλιο του φίλου του Ηράκλητου που είχε γράψει στο τέλος κτλ. Κάποια θετικά σχόλια και μου είπε να κάνω στο μέλλον ένα 10-1 με CoinOp Games. Και εδώ είμαστε. CoinOp Games σήμερα και αυτό που βλέπετε δεν είναι κάποιο εφέ από αυτά που σας έχω συνηθίσει να βλέπετε, είναι πραγματικό, το αγγίζω. Είναι μια καμπίνα από την 8 Pins. Για όσοι ενδιαφέρεστε για καμπίνα από την 8 Pins, μπορείτε να ανατρέξετε σε πολύ παλιότερο επεισόδιο που κάνω παρουσίαση καμπίνας αντίστοιχης και εκεί να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για καμπίνες της 8 Pins. Βάζω και στο τέλος του επεισοδίου το αντίστοιχο thumbnail για να μπορέσετε να το βρείτε και να δείτε εκεί ό,τι θέλετε να μάθετε. Αυτό είναι λοιπόν ένα άλλο επεισόδιο, δεν θα μιλήσουμε για την καμπίνα, θα μιλήσουμε λοιπόν για τα 10-1 αγαπημένα μου CoinOp Games. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι και θα τα δούμε όλα ένα προς ένα εδώ. Φύγαμε! Στο νούμερο 11 λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο πρώτη φορά θυμάμαι να έχω παίξει το 1992 μέσα σε καράβι από Πειραιά για το αγαπημένο μου νησί της Κο. Εκεί λοιπόν πρώτη φορά είδα αυτό το παιχνίδι, το New Zealand Story, το οποίο έχει να κάνει σχετικά με ένα πουλάκι kiwi, το οποίο ο σκοπός του είναι σε κάθε επίπεδο να σώσει τους φίλους του, τα υπόλοιπα τα πουλάκια kiwi, τα οποία τα έχει απαγάγει μια φώτια. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για τότε το 92 που ήμουν 10 χρονών, ήταν έτσι όμορφο σχεδιαστικά για ένα μικρό μυαλό ενός παιδιού, τη φάγαμε λίγο στον ποπούλι και γενικά μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση τότε, χαρούμενο, απλοϊκό, όχι πάρα πολύ δύσκολο σαν arcade, με τον χάρτη και όλα να σας δείχνει την έξοδο χωρίς να μπερδεύεστε, γενικά ένα εύκολο παιχνίδι. Τιν 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 τιν. Και πάμε τώρα να το τελειώσουμε. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και μπορεί να μην το έπαιξα πάρα πολλές φορές, αλλά ήταν ένα από τα arcade το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το ύφος του, το στυλ του και αργότερα το είχα συναντήσει και σε καφενεία, σε χωριά, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. New Zealand Story λοιπόν στο νούμερο 11. Pac-Man λοιπόν. Ένα παιχνίδι που δεν γίνεται όσοι έχετε γεννηθεί στα 80s ή στα 90s και να έχετε παίξει. Πολύ απλό gameplay, εθιστικό gameplay. Πρέπει να φάτε γρήγορα όλες τις τελίτσες για να περάσετε στο επόμενο level. Γουάκα, 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 γουάκα. Αλλά εδώ το control δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε και απροπόνητοι. Έχουμε να πιάσουμε τέτοιο joystick 100 χρόνια. Joystick αυτό, όχι τους joystick που στείλουν στο κανάλι. Λοιπόν, εδώ. Οπα, πάλι γουάκα γουάκα. Θα πάμε κανένα, ναι. Έλα ρε, έλα ρε, άτλια. Τσακ. Αργήσαμε βέβαια. Εντάξει, δεν την ακούει λίγο το controller. Θέλει λίγο precision, αλλά δεν βοηθάει. Κλασικός ήχος και όταν χάνεται, αυτά δηλαδή οι ήχοι είναι πάρα πολύ γνωστοί. Πάμε να τελειώσουμε και τελευταίες όλες τις ζωές έτσι. Από εδώ, από εκεί. Γουάκα, 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 γουάκα. Καλώς το. Για να δούμε, θα βγάλουμε το level. Φιλάκια, δεν το βγάλαμε το level. Game over, τόσο απλά. Δεν ξέρω από πότε έχω να παίξω Pac-Man και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Στο νούμερο 9 μια άλλη παιχνιδάρα της SNK, το Aero Fighters 2. Ένα πάρα πολύ κοινότυπο arcade, το οποίο μπορούσε να το βρει κανείς
από μπαρ, από εστιατόρια, καφετέριες, καράβια, σε χωριά, σε δεν ξέρω, you name it. Ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο φυσικά γινόταν ακόμα πιο όμορφο όταν παίζαμε co-op. Γρήγορα αντανακλαστικά, πολύ γρήγορο shooter, πολύ καλοσχεδιασμένο. Επίσης είναι ένα από τα πολύ όμορφα παιχνίδια που μου αρέσουν σε νέο Geo CD ή σε νέο Geo S. Υπάρχουν και οι συνέχειες του εννοείται. Τα μποσάκια πάντα μου αρέσανε πάρα πολύ. Καταρχήν το κλασικό ότι όσο παίρνουμε power-ups, αναβαθμίζουμε τις επιθέσεις μας. Και βγαίνουν και mid-bosses, αλλά και final bosses στο κάθε level. Πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να παίξουμε εγώ γρήγορα το πρώτο το μποσάκι. Κάθε διαφορετικό όχημα με ένα διαφορετικό πιλότο έχει το δικό του το διαφορετικό το special move, το οποίο τώρα εγώ ξεμείνει από special move. Και όλη αυτή η φάση, χάσαμε ένα live, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Λίγο ακόμα ο άτιμος, πάει ένα special move και σχεδόν τον βγάλαμε. Εύκολα. Aero Fighters 2, SNK και πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 8, ένα πολύ ιδιαίτερο ακόμα παιχνίδι για μένα, καθώς ουσιαστικά, παιδιά, το Double Dragon ήταν το πρώτο μου arcade, το πρώτο μου coin-op παιχνίδι που έπαιξα στη ζωή μου. Έχω πάει με το συγχωρεμένο τον ονό μου και τη μητέρα μου σε μια ταβέρνα στην Κόρινθο. Και εκεί μέσα σε αυτή την ταβέρνα, όταν κάτσαμε να φάμε, παρατήρησα σε μια γωνιά πάρα πολλά μικρά παιδιά, συνομήλικα και μεγαλύτερα της ηλικίας μου, να είναι μαζεμένα τριγύρω σε ένα περίεργο έπιπλο. Όταν πήγα κοντά, διαπίστωσα ότι ήταν ένα έπιπλο μαζί με μια οθόνη. Αυτό λοιπόν, στα δικά μου μάτια, ήταν το πρώτο μου arcade. Ήμουνα πρώτη δημοτικού, νομίζω εκεί 1988-89, μπορεί να κάνω και λάθος στην ημερομηνία, αλλά ήταν σίγουρα πριν από το 1990. Θυμάμαι ότι τσακωνούτσαν τα παιδιά να παίξουν και επίσης πολλά παιδιά δεν είχαν και χρήματα, γιατί είχα καταλάβει λοιπόν όσο παρακολουθούσα ότι παίζανε με χρήματα, βάζανε χρήματα για να παίξουν, δεν ήταν κάτι το δωρεάν. Και τότε θυμάμαι λοιπόν ένα παιδάκι, έχω να το θυμάμαι, να λέει «Γιαγιά, 20άρικα, γιαγιά!» Έχανε αυτός, έπρεπε να βγει το κοντίνιο, τώρα εγώ δεν παίζω σωστά γιατί θυμάμαι πιο πολύ το story να σας ιστορήσω. Και ερχόταν μετά η γιαγιά με μερικά 20άρικα, αυτά τα παλιά με τον Περικλή. Και στη συνέχεια έχανε πάλι το παλικάρι και μου είχε μείνει η ατάκα. «Μωρή γιαγιά, 20άρικα, μωρή γιαγιά!» Εντάξει, τότε είχα κλάψει, ήμουν μικρός και έλεγα πώς μου λέει έτσι τη γιαγιά του κτλ. Και εν τέλει ο νονός μου, βλέποντας ότι είχα κάτσει εκεί, και επειδή ο νονός μου ήταν και χρυσοφός και είχε αρκετά χρήματα τότε, έρχεται και μου δίνει ένα 500άρικο και μου λέει κάντε το λέει στο βαπτιστήρι, μου λέει όλο 20άρικα. Οπότε εγώ είχα πάθει πλάκα και όταν όλα τα παιδιά είχαν φύγει γιατί είχαν χάσει και δεν είχαν άλλα λεφτά, εγώ λοιπόν με πλήρη ησυχία, πάρα πολύ μικρός και γεμάτος με μια σακούλα από το ταμείο με 20άρικα, έκατσα παιδιά και έπαιξα αυτό το παιχνίδι. Οπότε μπορεί να μην το έχω ζήσει μεταγενέστερα πάρα πολύ, δεν ξανάπαιξα δηλαδή αργότερα σε arcade στο Double Dragon, αλλά θα σας πω ότι στο Game Boy έλειωσα το Double Dragon 2 και φυσικά αργότερα είχα πάρει και στο NES μου το Double Dragon 3, το οποίο το έχω ακόμα σε σύντομη κατάσταση. Double Dragon λοιπόν στο νούμερο 8, πολύ αγαπημένο, το πρώτο μου arcade, και πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 7, ένα κλασικότατο arcade παιχνίδι, Cadillacs και Δινόσαυροι. Οι Δινόσαυροι μου αρέσανε πάρα πολύ από μικρός, οπότε όταν πρώτο είχα δει αυτό το παιχνίδι, μόνο και μόνο από το όνομα, το Cadillac μου πέναγε λίγο πιο αδιάφορη. Από τη στιγμή και μόνο που έλεγε ότι είχε μέσα δεινόσαυρους, ήμουν σίγουρος ότι θα μου αρέσει. Δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά λεπτά παίζοντας πρώτη φορά αυτό το arcade για να καταλάβω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ειδικότερα το δεύτερο level με την Cadillac που σας κυνηγάει ο T-Rex, είναι ένα από τα πιο όμορφα και καλοσχεδιασμένα stages για εκείνη την εποχή. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να παιχτεί άνετα διπλό, αλλά και σε κάποια arcades μπορούσε να παιχτεί και τριπλό. Πολύ γραμμικό,
πολύ διασκεδαστικό, πολύ ωραία γραφικά, πολύ ωραίο story, μεγάλη ποικιλία και αργότερα αυτό το ύφος των παιχνιδιών με ανάγκασε να αγαπήσω πάρα πολύ ένα παιχνίδι που θα το δούμε στη συνέχεια. Νούμερο 7 λοιπόν, Cadillacs και Δεινόσαυροι, παιχνιδάρα δυνατή και πραγματικά απολαμβάνω να το τερματίζω και να παίζω με τη γυναίκα μου όταν είμαστε χαλαροί είτε σε κάποιο μίνι εξομοιωτή είτε σε καμπίνα. Πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 6, άλλο ένα παιχνίδι το οποίο έχω μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το Tolkien είναι ένα παιχνίδι του 1989 και εγώ βέβαια το έπαιξα πολύ πιο καθυστερημένα το 1992. Ήτανε ένα Σάββατο πρωί όπου έφυγα από τη γειτονιά τη δικιά μου στο Γαλάτσι και πήγα σε μια άλλη γειτονιά λίγο πιο πέρα που εκεί μέναν οι περισσότεροι συμμαθητές μου. Συγκεκριμένα στο Γαλάτσι, στην οδό Αλκιόνη, σε ένα γωνιακό ψιλικατζίδικο το οποίο είχε μέσα μία καμπίνα. Το ψιλικατζίδικο αυτό ακόμα υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τους ίδιους ιδιοκτήτες. Πάντως είναι ακόμα εκεί στην Αλκιόνη, στο Γαλάτσι, το ίδιο ψιλικατζίδικο. Εκεί λοιπόν οι φίλοι μου, ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης, ο Φώτης και ο Λάμπρος, πάω εκεί να τους βρω για να κανονίσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κτλ. Ναι, εντάξει, εδώ γελάνε πέτρες. Και τα παιδιά δεν είχαν δει τι παίζανε και όπως τους βλέπω λοιπόν η είσοδος του μαγαζιού όπως μπαίνατε το arcade ήταν γυρισμένο πλάτη, οπότε έβλεπα τους μαθητές εκεί να παίζουν όλοι μαζεμένοι τα κεφάλια να εξέχουν πάνω από το arcade και τους βλέπω λοιπόν και λέω όμορφα και ωραία. Να, το έχω το boss εδώ. Μισό λεπτό. Να κάνουμε λίγο εδώ κόλπο. Έλα το εκεί. Και όπως λοιπόν παιδιά τους βλέπω, για να μην καθυστερούμε τώρα έχω παροθεί με το τόκι, πάω από πίσω και τους κάνω. Εδώ ήταν πάντα τα on-off στις καμπίνες, όσοι θυμάστε, στις παλιές. Και τους κάνω «Καλώς τα παιδιά, τι κάνετε?» Και ξαφνικά σβήνει το μηχάνημα και μου λένε «Τι κάνεις ρε, μπιπ, τι κάνεις, έχουμε ρίξει πόσα 50 δραχμά, τι έκανες, μας κατέστρεψες, χάσαμε, ξέρω εγώ». Δεν χάσανε, έκλεισε παιδιά τελείως το μηχάνημα. Εκεί λοιπόν μετά είχα πάνω μου κάποια κέρματα και είχα στεναχωρηθεί πραγματικά τόσο πολύ που θέλησα να τους, όσα είχα περίπου 200-250 δραχμές, τους τα χάλασα και τους έδωσα ας πούμε σε αυτούς που είχαν χαλάσει τα λεφτάκια τους, γιατί ήταν λεφτάκια το για μας τα 50 δραχμά, να παίξουν αυτό το παιχνίδι και είχα στεναχωρηθεί. Βέβαια με βρίζανε για εκείνη τη μέρα. Τώρα εδώ παίζουμε την άνε πάλι, γιατί λέμε ιστορίες. Αλλά το θυμάμαι σαν χτες, να πηγαίνω να τους χαιρετάω και να πατάω κατά λάθος το on-off της καμπίνας και να ξενερώνουν. Μετά στη συνέχεια έμαθα το Tolkien εκεί, μου άρεσε, είχε το ενδιαφέρον του. Επίσης υπάρχει και στο Mega Drive και πρόσφατα τα τελευταία χρόνια βγήκε και στο Switch, το Remaster. Πολύ όμορφο παιχνίδι το Tolkien, δεν το έχω τερματίσει ποτέ να σας πω την αλήθεια. Αλλά τώρα μια και έχω αυτή την καμπίνα της 8 Pins, ίσως να πάρω το αίμα μου πίσω και να κάτσω λίγο να ασχοληθώ σε βάθος να το τερματίσω. Φεύγουμε και πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 5, ένα κλασικότατο παιχνίδι των 90's, το οποίο είχε βγει και στο PlayStation, το παίζαμε στα arcades ασύστολα, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, τα Metal Slug της αγαπημένης SNK. Πολύ ωραίο για την εποχή του, πολύ εντυπωσιακό, τα τανξάκια και τα λοιπά δίνανε πόνο όλα, ωραία φάση, εδώ τώρα παίζει κάτι λίγο με το Milation και την ανάλυση και δεν φαίνεται τόσο καλά το κάτω, δεν το έχω σετάρει. Το Metal Slug έχει και άλλες συνέχειες διαμάντια, το 2, το X και τα λοιπά, συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο ακριβώς τίτλους για Neo Geo AES. Νομίζω το Metal Slug το 1 έχει περίπου 10.000 για να την αγοράσει κάποιος. Sorry, δεν κοιτάγαμε καλά εδώ. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πάρα πολύ αγαπημένο παιχνίδι. Μοσάκι εδώ. Mini boss.
Χάσαμε το Machine Gun πριν. Και άντε τώρα να βγει. Να μας πάρει στα σηκώτια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα παίξει πάρα πολύ μετά στο PlayStation 1. Το είχα πάρει εκεί και πραγματικά το έλειωνα. Γιατί και στα arcades είχα δώσει αρκετά χρήματα για αυτό το παιχνίδι. Και όταν πήρα λοιπόν το PlayStation 1, καταλαβαίνετε ότι είχα δώσει και το πόνο. Βέβαια σε γνήσια κόπια, όχι original. Μετά Slug λοιπόν στο νούμερο 5, αγαπημένο, και πάμε να συνεχίσουμε στο 4. Στο νούμερο 4, μια παιχνιδάρα της Sega, η κληρονομιά της Sega από τα arcades. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις, Golden Axe. Θυμάμαι πρώτη φορά που το είδα, ήταν σε μια πολύ μεγάλη λέσχη με video games και μπιλιαρδάδικα στο γαλάτσι, στην οδό, λάθος, στην Λεωφόρο Πρωτοπαπαδάκη, το No Name. Το No Name δεν υπάρχει πια, αλλά σίγουρα όλη της περιοχής, Κυψέλες, Πατήσια, Γαλάτσια, Νέες Ιωνίες, δεν γίνεται να μην δεν ξέρατε το No Name στα 80s ή 90s, το οποίο εκεί γινόταν χαμούλης. Εμένα ο πατέρας μου έπαιζε μπιλιάρδο και δεν ήθελε να με παίρνει συχνά εκεί, γιατί ούτε εκείνος βέβαια πήγαινε πολύ συχνά να παίζει μπιλιάρδο, αλλά όποτε με πήγαινε κάτι Κυριακές, θυμάμαι έτσι, για να παίξει ή να πιει κανέναν φραπέ απλά και να δει τους φίλους να μιλήσουν για ποδόσφαιρα. Υπήρχαν τουλάχιστον 30 καμπίνες στη σειρά και εκεί λοιπόν είχα γνωρίσει το Golden Axe. Ιδιαίτερο παιχνίδι, το οποίο παίζει εννοείται και διπλό. Εδώ γνώρισα πρώτη φορά τον Death Hunter. Πολύ ωραία τα special moves. Όσο μαζεύετε περισσότερες στάμνες έχετε μετά... Να, λάθος κουμπί. Γαμώ τον Death Hunter σου. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τι να πούμε. Το έχω παίξει και στο Master System, το έχω παίξει στο Mega Drive. Το 2 είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Το 1 είναι λίγο δύσκολο, είναι παιχνίδι του 88, έχει τα glitches του, δεν έχει τόσο smooth control. Το 2 είναι όμως μια πάρα πολύ καλή αναβάθμιση. Απίστευτο παιχνίδι, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στην ηλικία μου που να μην έχει παίξει παιδιά Golden Axe, αλλά πραγματικά αν κάποιος δεν ή φίλος μικρός που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, να βάλει έστω σε έναν emulator και να του δώσει μια ευκαιρία. Golden Axe από τη Sega στο νούμερο 4 και πάμε για το νούμερο 3. Στο νούμερο 3, ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι, παιδιά, πραγματικά, Snow Bros. Nick and Tom. Θα πάμε πάλι σε μια ανάμνηση, στα λιμέρια μου, στο γαλάτσι. Όσοι λοιπόν πάλι ήσασταν εκεί της περιοχής και γνωρίζατε, θα θυμάστε ότι το γαλάτσι ήταν γνωστό και για ένα Luna Park που είχε, το οποίο δυστυχώς έκλεισε εκεί το 2002-2003, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν στο Luna Park είχαν φτιάξει μαζί με τις μπασκέτες που έριχνες κέρματα και έριχνες τριποντάκια, μαζί με τις γροφιές που έριχνες μπουνίδια, υπήρχαν και κάποια arcades κλασικά. Πώς γινόταν να μην δεν έχουν και arcades. Τότε λοιπόν ανακάλυψα αυτό το υπέροχο παιχνίδι, το Snow Bros, το οποίο θυμάμαι να θέλω καλοκαίρι πρώτης γυμνασίου 1994 να ψήνω τη μάνα μου να μου δίνει χαρτζηλικάκι για να μπορέσω να πάω να παίξω Snow Bros. Είχα πάθει... Και παίζω και καλά γενικά Snow Bros. Είχα πάθει, παιδιά, μια ψύχωση. Μου άρεσε πάρα πολύ το Snow Bros. Και ακόμα πιο όμορφο εκείνη την εποχή ήταν που επειδή ήταν παιχνίδι μπορούσε να παίξει κάποιος διπλό, όπως καθόμουν και έπαιζα, τσουπ, φώνονταν για κάποιος φίλος έτσι, ερχόταν κανένας συμμαθητής, ερχόταν κανένας άσχετος, συν πλήν της ηλικίας μου και παίζαμε παρέα. Ένα παιχνίδι πολύ διασκεδαστικό, το οποίο για να λέω και την αλήθεια μου, είναι και ο πιο ακριβός τίτλος που έχω αγοράσει για τη συλλογή μου, καθώς το έχω πάρει για το NES. Είναι δηλαδή από τους ξεκάθαρα πιο ακριβούς τίτλους του NES. Διπλό θέλω να ψήσω τη γυναίκα μου να παίξουμε μαζί τη Σοφία, αλλά δεν της αρέσει, λέει ότι είναι βλακεία. Εγώ όμως θέλω κάποια στιγμή να το τερματίσω. Τα bosses του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Κάθε 10 levels υπάρχει ένα πολύ εντυπωσιακό boss. Είναι 50 τα floors που ανεβαίνουμε μέχρι να σώσουν την αγαπημένη τους πριγκίπισσα και να ξαναγίνουν άνθρωποι, γιατί τώρα έχουν ένα είδος μαγείας.
Θα μπορώ να πω πάρα πολλά για το Snow Bros, αλλά πιστεύω ότι καταλάβα τις αναμνήσεις μου. Έτσι λοιπόν που αδειμονούσα να πάρω χαρτζηλίκι και να πάω διακοπές πρώτης γυμνασίου, που ήμουν εδώ στο διακοπές καλοκαιρινές δηλαδή, να πάω στο Luna Park του Γαλατσίου και να παίξω Snow Bros random με φίλους. Πολύ όμορφο παιχνίδι, δώστε του μια ευκαιρία και σε αυτό, σε ένα ημιλέτερο όσο δεν έχετε παίξει, και πιστεύω ότι θα το βρείτε άκρος διασκεδαστικό. Φύγαμε λοιπόν και πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, η παιχνιδάρα Street Fighter 2. 1993 στη Ζάκυνθο, μόλις έχω φύγει μετά από καλοκαιρινές από τους ελέγχους που έχω μετελειώσει την 6η Δημοτικού. Ο πατέρας μου δουλεύει σε ζών σεφ στη Ζάκυνθο και φεύγουμε και πάμε σε μια πόλη, σε ένα χωριό, όχι στην πόλη της Ζάκυνθου, αλλά στο Καλαμάκι. Στο Καλαμάκι λοιπόν εκεί υπήρχε ένα καφενείο με τα ντόπια παιδιά, που όταν έκοβα βόλτες εγώ με το BMX μου τριγύρω, έβλεπα να υπάρχει συνέχεια συνωστισμός σε εκείνο το καφενείο. Οπότε λοιπόν είχα ανακαλύψει ότι ο χαμούλης γινότανε γιατί παίζανε αυτό εδώ το παιχνίδι, το Street Fighter 2. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε πολύ σάρκοι, εννοείται. Τα controls δεν υπάρχει περίπτωση να βγει και κάνουμε ένα grab το σφυρί του Ζάνγνιεφ. Έλα ρε φίλε. Φύγανε πολλά 50 τότε. Επίσης θυμάμαι να μαζεύω στο μαγαζί που δουλεύει ο πατέρας μου, είχαν και ένα beach pool bar, οπότε ήμουν εγώ και του δημοτικού και είχα έτσι μια συμφωνία με το αφεντικό που ήταν το ίδιο με τον πατέρα μου, να μαζεύω τα άδεια ποτήρια από την πισίνα σε ένα δίσκο. Οπότε εγώ πρώτη φορά δίσκο κράτησα γενικά 6 δημοτικού, για να ξέρετε, γατάκια. Και έπαιρνα το πρώτο μου χαρτζιλίκι δηλαδή, σαν δουλειά, 200 δραχμές τη μέρα. Επίσης θα σας πω μια πάρα πολύ άλλη ωραία ανάμνηση εκείνη την περίοδο. Στο beach bar εκεί, στο pool bar λάθος, ήταν και μια μεγάλη πισίνα η οποία ήταν αρκετά βαθιά. Είχε δηλαδή μέχρι και 4-5 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν πολύ βαθιά. Εγώ γενικά ήμουν δεινός κολυμπητής, ήμουν πολύ μικρός, μου άρεσε το δροσιό στοιχείο. Και θυμάμαι τα βράδια που εκεί μετά πηγαίναμε και αφού κάναμε τα μπάνια και τελειώναμε, αράζαμε για να πιω κοκακόλα, η μάνα μου να πιει έτσι κανένα κοκτέιλάκι και αυτά. Υπήρχανε. Όταν είχε ηρεμήσει η πισίνα και δεν κολύμπαγε κανείς, έβλεπα μέσα πολλές φορές να έχουν πέσει 5.000 ή 1.000 ή και 500 ευρώ. Εγώ τι έκανα λοιπόν? Επειδή τότε εντάξει, λεφτά υπήρχαν και οι ξένοι είχαν ακόμα πολύ περισσότερα λεφτά από το μέσο όρο του Έλληνα τότε, δεν τους έλιαζε που τους έφευγε εκεί το χιλιάρικο ή το 5.000. Και εγώ τι έκανα, πήγαινα την επόμενη μέρα με το που άνοιγε η πισίνα, βούταγα και έπιανα το χιλιάρικο. Θυμάμαι μετά να το αφήνω στον ήλιο να το στεγνώνω και αυτό το χιλιάρικο, παιδιά, και το 5.000, αλλά το 5.000 δεν μου άφησε να το χάσω στα arcades, μου το είχε κρατήσει για να πάρω ρούχα. Το χιλιάρικο λοιπόν εκείνο πήγα και το χάλασα όλο στο καφενείο, στο arcade, για να παίξω Street Fighter. 50 δραχμές, do the match, με ένα χιλιάρικο. Πόσα κέρματα είχα. Βέβαια δεν τα χάλασα σε μια μέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι εκείνο το καλοκαίρι, τώρα δεν δίνω σημασία στο game, εκείνο το καλοκαίρι με αυτό το παιχνίδι, το Street Fighter 2, που το πρωτογνώρισα το 1993 και με αυτή την όμορφη προοπτική που είχα να έχω ωραίο χαρτζιλίκι για τα χρόνια μέχρι δημοτικού παιδί και αυτά τα loot της πισίνας, είχα ένα constant flow χρήματα, είχα δηλαδή πολλά κερματάκια. Και θυμάμαι κιόλας, επειδή εκείνα τα παιδιά δεν είχαν χρήματα, φαινόντουσαν δηλαδή ότι ήταν από πιο οικονομικά οικογένειες, πιο δύσκολα τα πράγματα. Θυμάμαι με εκείνο το χιλιάρικο να έχω χαρίσει σε όλα τα παιδιά του μαγαζιού ένα free round. Και θυμάμαι τότε να λένε ο Αρθηναίος μας χαρίσει παιχνίδια, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ κανείς αυτός. Όμορφες αναμνήσεις για μένα. Εντάξει, τι να πω, μου έρχεται να κλάψω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στο νούμερο 1 τώρα. Φύγαμε για το τελευταίο μου αγαπημένο μου arcade κομμάτι. Στο νούμερο 1 δεν γίνεται να είναι για μένα κάτι άλλο πλην του The Punisher. Ένα παιχνίδι το οποίο όταν το είδα και αυτό στο No Name το 1994-1995, δεν θυμάμαι ακριβώς την αλήθεια, σε εκείνη τη μεγάλη λέσχη στο Γαλάτσι που προείπα, το ερωτεύτηκα. Γιατί? Γιατί εκείνη την περίοδο είχα αρχίσει να σταματάω να διαβάζω Mickey Mouse, Almanac, Σάινια κτλ. Και είχε ξεκινήσει η Modern Times να μας φαίνει τη Marvel. Βέβαια, Marvel και τα λοιπά είχα την τύχη να διαβάζω από πιο πριν εγώ, μέσω της Mammoth Comics ή του Καμπανά, που επίσης φαίνανε κόμιξ της Marvel. Από τότε
ο Punisher είχε τραβήξει ο χαρακτήρας του, με είχε τραβήξει πάρα πολύ. Μου άρεσε έτσι αυτό το brutality, ένας vigilante όμως που προσπαθούσε να κάνει το καλό κτλ. Και όταν το είδα πρώτη φορά ότι υπάρχει σε video game, για μένα ήταν μεγάλο το σοκ. Ήμουν δηλαδή μεγάλος fan του Punisher τότε και ακόμα ένα από τους πιο αγαπημένους μου comic heroes. Έχω πάρα πολλές νουβέλες και special hardcover books κτλ. Του Punisher. Έχω τέφι των 80s, special edition, Punisher, δηλαδή είναι αγαπημένος, είναι πολύ αγαπημένος ο Punisher. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε το σοκ μου εκεί πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, 94-95, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στην ημερομηνία, που πρωτοείδα αυτό το παιχνίδι. Είχα απορροφθεί, παιδιά, είχα πάθει ψύχωση. Πήγε ένα σχολείο και θυμόμουν ότι θέλω να παίξω Punisher. Κοιμόμουν και έβλεπα αυτό που παθαίναμε πολύ έτσι με όταν παίζαμε video games, δηλαδή στον ύπνο μας. Και στο ξύπνιο μας βλέπαμε video games. Ένα παιχνίδι που μου είχε αφήσει αναλύωτες μνήμες, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε η ταχύτητά του, μου άρεσαν οι εντυπωσιακοί του εχθροί, μου άρεσαν όλα. Θυμάμαι να κρατάω χαρτζιλίκι από το φαγητό του γυμνασίου, να μην τρώω, να πεινάω στο σχολείο, έτσι, και ποιος το έχει κάνει βέβαια αυτό θα μου πείτε εκείνη την εποχή, ώστε να κρατάω 50 ή και νομίζω 100, τότε είχε ανέβει η αξία και ήταν τα 100 δραχμά. Οπότε δεν έτρωγα χαρτζιλίκι, δεν έτρωγα την πίτσα μου κτλ. Για να κρατήσω λεφτά και να παρακαλέσω παιδιά τον πατέρα μου, παρότι ήμουνα πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, να με πάει να με πάει στο No Name. Γιατί στο No Name απαγορευόταν να μπει χωρίς συνοδεία γονέα κάτω των 18 χρονών. Οπότε όλη τη βδομάδα είχα αυτό μεγάλο φούντομα μέσα μου να μαζέψω χαρτζιλίκι, να τελειώσουν όλες οι δυσκολίες φροντιστηρίων, ποδοσφαίρου, προπονήσεων, διπλοβάρδιες στα σχολεία τότε πρωινά, απογευματινά, ας πούμε το σχολείο, το γυμνάσιο, μέχρι να μπορέσω να πάω Σάββατο και εκεί με τον πατέρα μου να παίξω ένα παιδιά Punisher. Αυτό το πράγμα σίγουρα θα το έχετε και εσείς με κάτι άλλο, με κάποιο παιχνίδι εκείνη την εποχή. Εγώ το είχα πάρα πολύ έντονο και σας λέω πραγματικά ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και αυτό το παιχνίδι ακόμα θα το χαρώ σαν να παίξω πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό game για μένα αυτό. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Επίσης υπάρχει έκδοση για Mega Drive, η οποία όταν ξεκίνησα να συλλέγω το ρετρό, την είχα δει κάπου για 50 ευρώ. Το 15 βέβαια παιχνίδι του Mega Drive έλεγες ότι θα το πάρεις με 8-12 ευρώ, ξέρω εγώ. Δεν είχαν ανέβει τόσο πολύ τιμές. Και το είχα δει τότε 50 ευρώ, θυμάμαι στο Insomnia κιόλας. Και λέω, δεν θα το πάρω. Σιγά, δεν τόσο 50 ευρώ για Mega Drive. Έλαντε μετά που έχει ο καιρός γυρίσματα και τώρα, παιδιά, το Punisher έχει 800 με 1000 ευρώ για το Mega Drive. Εγώ το έχω δει βέβαια στη συλλογή του φίλου του Στέγιου του Χαρίση, στο σπίτι που το έχει και πρόσφατα το πήρε και ο φίλος του καναλιού που του έχω κάνει και room tour, ο Παναγιώτης Αργεντέλης, το τσίμπησε και αυτό το πάνησε σαν ένα τα holy grail του, αλλά παιδιά πλέον η τιμή του έχει ξεφύγει. Οπότε όσοι δεν το έχετε στο Mega Drive, που ουσιαστικά το Mega Drive είναι και μια πιο κομμένη έκδοση, εντάξει δεν είναι το ίδιο eye candy όπως αυτή εδώ του arcade, δεν χρειάζεται λοιπόν να δώσετε τόσα πολλά λεφτά, έχετε δεν έχετε Mega Drive. Με ένα Mega Drive Mini, αν το έχετε χακάρει, με ένα οποιοδήποτε Mini που μπορείτε να χακάρετε ή έστω ρε παιδί μου, ρε αδερφέ, σε ένα emulator στο PC, κατεβάστε αυτή την παιχνιδάρα και δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε κανένα χειριστήριο, ειδικά όσο έχετε και κανένα Xbox, κουμπώνει απίστευτο το χειριστήριο του Xbox για να παίξετε και γενικά, εντάξει, να σχόλωσα, δεν με νοιάζει το ας κάνετε θέλει. Πολύ αγαπημένο παιχνίδι, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου arcade όλων των εποχών, The Punisher. Νομίζω ότι όλοι το έχετε παίξει, όσοι δεν το έχετε παίξει, αυτό, ακολουθήστε τη συμβολή μου και παίξτε το σε ένα emulator. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε το 10-1 αγαπημένα μου arcade coin-op games. Γράψτε στα σχόλια τι θα θέλατε να δείτε στην επόμενη playlist μελλοντικά του 10-1 που έχω καταλάβει σας αρέσει. Δώστε μου τις ιδέες σας και εγώ θα προσπαθήσω να τις υλοποιήσω. Όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Περιμένω τα like σας, περιμένω τα σχόλιά σας και ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όπως εγώ αυτό το επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά, keep it retro guys και keep collecting. Τα λέμε στο επόμενο.